Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να δούμε διάφορα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη. Κύριε Κασαπίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Και για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πριν πάμε να δούμε κάποια σημαντικά ζητήματα της περιφέρειας, θα ήθελα ένα σχόλιο τι γίνεται με την πανδημία του κορονοϊού. Ακούσαμε σήμερα και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να λέει όχι στην άρση του lockdown από την 1η Μαρτίου και για την Αττική, αλλά υπάρχει και μια έτσι κατάσταση ότι θα αντιμετωπίσουμε το μήνα Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι δύσκολοι μήνες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τι εικόνα έχετε εσείς για την Δυτική Μακεδονία και αν βλέπετε να βελτιώνεται η κατάσταση, παρότι τις δύο έτσι τελευταίες μέρες, τρεις, έχουμε μια αύξηση κρουσμάτων και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Ναι, κύριε Βακρατσά, είναι μια περίοδος όπου οι ειδικοί λένε ότι είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη, ειδικά του νέου μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού, οπότε οφείλουμε να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί και ως προς τα στοιχεία που αφορούν την περιφέρειά μας, είναι, ναι μεν, είμαστε στο επίπεδο της πορτοκαλής απόχρωσης ως προς την επικινδυνότητα, ωστόσο παρουσιάζει μια ανεπαίσθητη αύξηση ο αριθμός των κρουσμάτων και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, όπου με τα στοιχεία που έχω, τα κρούσματα της Τρίτης ήταν αρκετά. Άρα εφιστούμε την προσοχή, διαρκώς έχουμε επικοινωνία με τους γιατρούς του ΕΟΔΗ, εδώ με το υγειονομικό προσωπικό και προσπαθούμε να κρατήσουμε στην επικαιρότητα και την προσοχή και την ιδιαιτερότητα που πρέπει να δίνουμε όλοι για τα θέματα της πρόληψης. Βλέπετε ότι ο κόσμος εφαρμόζει τα μέτρα, δηλαδή προσέχει. Γιατί εντάξει, μια αύξηση κρουσμάτων στην ΠΕ Κοζάνης την βλέπουμε τις 2-3 τελευταίες μέρες που έχουν ανοίξει πολλές δραστηριότητες και έχουν βονοήσει και λίγο οι καιρικές συνθήκες. Είναι προσεκτικός ο κόσμος. Αυτά είναι και τα μηνύματα από την αγορά. Κινείται ο κόσμος με όλα τα μέσα που μπορεί να λάβει για να προστατευτεί και να προστατεύσει και τους συμπολίτες μας. Ωστόσο, χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε ώστε να μην υπάρχει χαλάρωση των μέτρων και των μέτρων προστασίας και των μέτρων υγιεινής. Και αυτό αποτυπώνεται, όπως φαίνεται, και στους δείκτες της απλής γρίπης, όπου άλλες χρονιές το χειμώνα είχαμε έξαρση της γρίπης. Φέτος φαίνεται ότι αυτή είναι πάρα πολύ χαμηλά εξαιτίας αυτών των μέτρων. Ιδιαιτέρως προσεκτική, γιατί το νέο στέλεχος του κορονοϊού είναι πολύ πιο επιθετικό, για να μπορέσουμε να βγούμε και από τη σκόπελο του Μαρτίου-Απριλίου για μας. Ελπίζουμε το Μάιο να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε ότι προχωράνε και οι εμβολιασμοί, αλλά έτσι με μια καθυστέρηση που θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους εμβολιασμούς και να ήμασταν σε μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά την ανοσία του πληθυσμού. Και αυτό είναι μια επιδίωξη και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο περιφέρειας, γρήγορα να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και όταν δημιουργηθεί αυτή η ασπίδα προστασίας θα είμαστε πιο ασφαλείς και με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Περιφερειάρχα, να έρθω στο θέμα της επιδότησης των επιχειρήσεων. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες αναρτήθηκε ο πίνακας με το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, το οποίο πλέον επιχειρήσεις γύρω στους 740-30 ενισχύονται από το πρόγραμμα το οποίο είχε βγάλει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δώσατε μία συνέντευξη την περασμένη Δευτέρα και εξηγήσατε όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Τη σκληρή επίθεση προς το πρόσωπό σας που δέχεστε από την αντιπολίτευση και από πολλούς τοπικούς φορείς και σωματεία, το ότι το πρόγραμμα ανακοινώθηκε, πολλές επιχειρήσεις βγήκαν εκτός. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έγινε εκεί. Τι ακριβώς έγινε εκεί και υπάρχουν αυτές οι πολλές αντιδράσεις, κύριε Περιφερειάρχα. Να ευχαριστήσω, κύριε Βακρατσά, και για την ερώτηση και θα ήθελα και με αφορμή την ευκαιρία που μου δίνετε να πω για ακόμα μια φορά κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν για το πρόγραμμα και τα οποία, εφόσον ενημερωθεί ο κόσμος που πιθανό να μην γνωρίζει, θα κατανοήσει τι ακριβώς έγινε και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, με την έναρξη της πανδημίας στις αρχές της χρονιάς και την οδηγία που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψουν κονδύλια ευρωπαϊκά οι χώρες μέλη προς την στήριξη της αγοράς και των επιχειρήσεων, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Διαχειριστικής Αρχής της περιφέρειάς μας μου εισηγήθηκαν
από τον Απρίλιο ότι υπάρχει αυτή η προοπτική και περιμέναμε την εξειδίκευση της αντίστοιχης εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, με το που έγινε αυτή η πρώτη ενημέρωσή μου, τους είπα να αρχίζουν να επεξεργάζονται κάποια σενάρια πώς μπορούμε εμείς να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που εκείνη την περίοδο, θυμόμαστε όλοι, κυρίως η περιφερειακή ένωτα Καστοριάς είχε πληγεί, με κάποιους οικισμούς στην περιφερειακή ένωτα Κοζάνης και στη συνέχεια μπήκε όλη η χώρα σε καραντίνα. Μάλιστα. Σταδιακά, βέβαια, απεμπλάκει η χώρα από τα περιοριστικά μέτρα, γιατί τηρήθηκαν. Και άνοιξε 25 Μαΐου, να θυμίσουμε, δραστηριότητες αρκετές. Και άνοιξε η αγορά. Ναι. Τότε, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να στρέψουμε κάποια κονδύλια, 10 εκατομμύρια στην αρχή, για να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια να μπορέσουμε, εφόσον αποκλιμακωθεί και η πανδημία, να αναπτύξουμε και άλλα προγράμματα ευρύτερα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όχι ως δωρεάν ενίσχυση, με άλλα προγράμματα τα οποία ακόμα και τώρα τρέχουν. Στην πορεία καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά, εκχωρήθηκε αυτό το πρόγραμμα στον ενδιάμεσο φορέα, τον ΚΕΠΑΝΕΜ, όπως λέμε, τον ΕΦΕΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη, την ΚΕΠΑΝΕΜ, η οποία είναι ένας οργανισμός που έχει τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτά τα προγράμματα και μαζί και με άλλες περιφέρειες εκπώνησε, κατήρτισε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκε και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ήμασταν έτοιμοι, για να μην τα πολυλογώ, με τα 10 εκατομμύρια, μετά προσθέθηκαν. Με τα 10 εκατομμύρια, ναι. Τον Σεπτέμβριο έγινε και μια παρουσίαση. Τον Οκτώβριο να παρουσιάσουμε και να ξεκινήσει η ημερομηνία έναρξης για υποβολή των δηλώσεων στους συμπολίτες μας. Στην πορεία διαπιστώσαμε ότι υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον και σε συνεννόηση με τους φορείς της τοπικής αγοράς, τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης. Έτσι, επιμελητήρια, ναι. Τα επιμελητήρια που συμμετείχαν από την αρχή και άλλους φορείς της αγοράς που εισηγούνταν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, χωρίς ακόμα όμως να έχουμε μπει το επισημένο στη δεύτερη καραντίνα, στο δεύτερο lockdown μετά τις 16 Οκτωβρίου. Ναι, γιατί πολλοί λέγανε τα 10 εκατομμύρια δεν φτάνουν και πήγατε αναγκαστικά στα 40 μετά. Και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, είναι αλήθεια, να μην το επαναλαμβάνουμε. Ναι. Και αυτά τα χρήματα, ενώ με τους φορείς είχαμε συζητήσει και μας όριζαν ένα ελάχιστο όριο τα 30 εκατομμύρια, καταφέραμε να προσθέσουμε και να φτάσουμε το ποσό στα 40 εκατομμύρια. Μάλιστα. Στη συνέχεια, μεσολάβησε όπως ξέρουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, όπου πλέον η περιφέρειά μας επλήγει περισσότερο από κάθε άλλη περιφέρεια και έμειναν για πολλούς μήνες κλειστές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις δύο περιφερειακές ενότητες, Κοζάνης και Φλόρινας, και τελευταία στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, με τους δήμους Κοζάνης και Εορδέας να έχουν επλήγει περισσότερο από τον καθέναν. Αυτό λοιπόν που θέλω να ξεκαθαρίσω καταρχήν είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων απευθύνονταν στην πρώτη περίοδο της πανδημίας. Μάλιστα. Περίοδο του δεύτερο τρίμηνο του 2020, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Δηλαδή όσοι ωφελήθηκαν και μπήκανε αυτή τη στιγμή από τις 1.700 τόσες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίοι είχαν και μεγάλη ζημιά εκείνη την περίοδο. Εκείνη... Δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο του 20. Εκείνο ακριβώς το χρονικό διάστημα αποτυπώθηκε με τα κριτήρια που ορίζονται σε ένα πλαίσιο κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει τη δυνατότητα στον ενδιάμεσο φορέα και την διαχειριστική αρχή να καταρτήσει αυτό το πρόγραμμα. Εγκρίνονται αυτοί οι όροι και τα κριτήρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και στη συνέχεια προκύπτει το πρόγραμμα στον αέρα. Παράλληλα, δε, οι ΚΑΔ που χρησιμοποιήθηκαν ως επιλέξιμες δραστηριότητες ήταν αυτοί που ορίζονταν με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, υπουργική απόφαση ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οπότε όλα αυτά τα δεδομένα ήταν γνωστά στους επιχειρηματίες, στους συμπολίτες μας και προσήλθαν στο πρόγραμμα. Αν λοιπόν αυτά τα χρήματα αξιολογούνταν πριν τις 16 Οκτωβρίου που μπήκαμε σε δεύτερη πανδημία, σε δεύτερο κύκλο περιοριστικών μέτρων, τότε θα υπήρχε μία άλλη εικόνα ως προς αυτούς που έχουν λάβει τα χρήματα και ως προς αυτούς που έχουν πληγεί περαιτέρω κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας. Ναι, γιατί στην δεύτερη φάση είδαμε αρκετούς κλάδους οι οποίοι έπαθαν μεγαλύτερη ζημιά. Κατέρευσαν. Και πλέον δεν τους χρηματοδοτεί κανένας. Οι άνθρωποι αύριο δεν ξέρουν αν θα έχουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό λοιπόν θέλω λίγο να σταθούμε εδώ, ότι τα χρήματα αυτά απευθύνονταν κυρίως για την πρώτη φάση της πανδημίας, όμως το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων διήρκησε μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Οπότε, λόγω της εκτεταμένης προσβολής των επιχειρήσεων από τον κορονοϊό,
προσήλθανε αρκετοί συμπολίτες μας, κατέθεσαν το φάκελό τους όπως είχαν δικαίωμα να κάνουν, όμως τα μόρια που αντλήσαν, τα αντλήσανε μόνο από το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αν λοιπόν νιώθουν μια πικρία, μια αδικία για το ότι ήταν κλειστές επιχειρήσεις όπως και ισχύει την περίοδο που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην περίοδο αναφοράς, ήταν γιατί το πρόγραμμα καταρτίστηκε νωρίς. Αν μπορούμε να πούμε κάτι ότι έφτεξε εντός εισαγωγικών, ότι τρέξαμε γρήγορα να βγάλουμε το συντομότερο δυνατόν ένα μέγιστο ποσό για να καλύψουμε αυτές τις ζημιές που είχαν προκληθεί την περίοδο εκείνη. Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο απαιτητική. Βάλαμε επιπλέον χρήματα, όμως αυτά δεν άρχισαν να καλύψουν το σύνολο των αιτήσεων στο βαθμό που και εμείς θα θέλαμε. Προς Θεού δεν υπάρχει καμία μεθόδευση όπως μας απευθύνουν. Ναι, θα τα ρωτήσω κριτικές, αυτά, γιατί θέλω να μου τα απαντήσετε. Γιατί... Καθαρά και εξάστερα έγινε μια προσπάθεια, μια πολύ σκληρή προσπάθεια να μεγιστοποιήσουμε το ποσό των χρημάτων, να τρέξουμε γρήγορα να εγκριθεί το πρόγραμμα, να το προετοιμάσουμε και να εγκριθεί το πρόγραμμα. Ήμασταν σε επικοινωνία και ακούγαμε και τις προτάσεις αλλά και τις διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας όλο αυτό το διάστημα, όμως το πρόγραμμα αυτό απευθύνονταν κυρίως για την πρώτη φάση της πανδημίας. Τώρα, στο διάστημα που μεσολάβησε, η κυβέρνηση ανέλαβε και αυτή δικές της πρωτοβουλίες. Μέσα από τα κρατικά προγράμματα δίδονται κάποια βοηθήματα στους επιχειρηματίες. Συμμετείχε και εδώ να πούμε και η περιφέρειά μας, όπως και όλες οι περιφέρειες, με ένα αξιοσέβαστο ποσό των 45 εκατομμυρίων που έδωσε τη δυνατότητα πολλές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, πάνω από 3.500, να συμμετέχουν σε αυτά τα ευνοϊκά μέτρα, είτε για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, είτε για την κάλυψη του ασφαλιστικού κόστους των εργαζομένων, είτε για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Συνολικά, μέχρι και τη δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή, η Δυτική Μακεδονία ωφελήθηκε από αυτή τη συμμετοχή μας με ένα δεύτερο ποσό 45 εκατομμυρίων στα κεντρικά προγράμματα, με πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις. Άρα, κλείνω με αυτό, έγινε μια προσπάθεια γρήγορα, με όλες μας τις δυνάμεις, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, όμως αυτό το πρόγραμμα δεν καλύπτει τη δεύτερη φάση της πανδημίας, όπου είχαμε και τη μεγαλύτερη ζημιά. Για αυτή την περίοδο, πάλι έγκαιρα, ας μου επιτραπεί, ο ίδιος προσωπικά μίλησα με υπουργούς της κυβέρνησης και πριν τα Χριστούγεννα, σε συνεννόηση πάλι με τους εμπορικούς συλλόγους που είχαμε κάνει πάλι μια συνάντηση στην περιφέρεια, όπου σε σχετική επικοινωνία και συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης πήραμε τη δέσμευση για ένα επιπλέον κονδύλι για τη Δυτική Μακεδονία έως 60 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και πώς προκύπτει αυτό να το λέμε για να μην υπάρχει και καμία παρεμηνία. Απλά δεν το έχουμε δει αυτό το κονδύλιο μέχρι στιγμής. Έθεσα στον κύριο Γεωργιάδη το κενό που δημιουργήθηκε από τις αιτήσεις των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα σε σχέση με τα ποσά που είχαμε εμείς. Διαθέσαμε 40 εκατομμύρια, οι αιτήσεις όμως ανήλθαν σε ένα ποσό της τάξης των 115 εκατομμυρίων. Αυτή τη διαφορά λοιπόν, του είπα του κύριου Υπουργού, αν μπορεί η κυβέρνηση με κονδύλια κρατικά να την καλύψει. Και από τότε υπάρχει αυτή η δέσμευση ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατόν, έως και αυτό το ποσό, αν μπορέσει να καλυφθεί. Και αυτός για είναι να ικανοποιηθούν επιχειρήσεις οι οποίες πάνε ζημιά από το δεύτερο lockdown και μετά. Ναι. Δηλαδή και αυτές που βγήκαν εκτός τώρα. Αυτό ακριβώς. Όμως και πάλι να πω, πάλι βλέποντας αυτή την κατάσταση κατά την δεύτερη περίοδο της πανδημίας και διεκδικώντας διαρκώς κονδύλια, πήραμε πάλι μια μικρή υπερδέσμευση, όπως λέγεται, του προγράμματος 5 εκατομμυρίων και τη στρέψαμε σε ένα άλλο πρόγραμμα στήριξης πάλι της ρευστότητας για τις μικρές επιχειρήσεις αυτές που είχαν τζίρο κάτω από 10.000. Έτσι λοιπόν τρέχει τώρα αυτό το πρόγραμμα μέχρι τις 3 του μήνα για τις επιχειρήσεις που έχουν τζίρο κάτω από 10.000 ευρώ και μία έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ. 5,5 εκατομμύρια είναι το ποσό, 5 εκατομμύρια ευρώ. 5. Και μία μείωση του τζίρου τουλάχιστον 20% έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν για να πάρουν ένα ποσό από 1.000-1.800 ευρώ. Θέλω να πω ότι και στη δεύτερη φάση της πανδημίας πάλι προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε, πετύχαμε αυτό, συν τη δέσμευση του Υπουργού και επιπλέον σε επικοινωνία εδώ και 3 εβδομάδες με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Υπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη, έθεσα την δυνατότητα και την πρόθεση,
της Περιφερειακής Αρχής να διαθέσουμε και άλλα κονδύλια από το περιφερειακό μας πρόγραμμα, κατόπιν όμως εγκρίσεως τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε. Μπορούμε, κύριε Βακρατσά, 15 έως 20 εκατομμύρια επιπλέον να διαθέσουμε στην αγορά στους επιχειρηματίες που έχουν πληγεί κατά τη δεύτερη φάση. Καλό είναι, κύριε Περιφερειάρχα, δεν πειράζει. Να κουπούν από έργα, δεν χρειαζόμαστε δρόμους σήμερα. Δρόμους δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ο άλλος να πάει να βάλει το κλειδί αύριο να ανοίξει και η επιχείρησή του να έχει εργαζόμενους. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτό πρέπει να κάνετε. Και το λέω με την έννοια ότι πρέπει να το κάνετε. Σας το λέω, κύριε Βακρατσά, είναι απόφαση και της Περιφερειακής Αρχής και μου προσωπικώς. Και να διαθέσουμε και ακόμα περισσότερα, όμως εξαρτάται αυτό το ποσό από την έγκριση που θα μας δώσει το Υπουργείο. Μακάρι να μας δώσει και για 30 και για 50. Να το πιέσετε. Εμείς θα κόψουμε έργα και να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Ωραία. Και τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, και το τονίζω για ακόμη μια φορά, δεν μπορούσαν να αποτιμηθούν οι ζημιές τους κατά τη δεύτερη φάση πανδημίας, γιατί το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων έτρεχε για να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 20. Τώρα να έρθω λίγο σε αυτά που σας προσάπτουν, ότι έγινε παρέμβαση στο πρόγραμμα. Και μίλησαν και περί ηθικής. Εγώ θέλω να μου απαντήσετε, γιατί βλέπουμε ότι όλες αυτές τις μέρες σας ασκούν σκληρή αντιπολίτευση. Σκληρή και σκληρή κριτική και επίθεση στο πρόσωπό σας, κύριε Κασαπίδη. Τα περί ηθικής, κύριε Βακρατσά, επειδή τα πίντησα σε μία συνέντευξη τύπου που συμμετείχατε κι εσείς, ναι, θα ήθελα αυτό να το αξιοποιήσετε και να επαναληφθεί η δήλωσή μου, γιατί δεν θέλω να δώσω συνέχεια σε αυτό το θέμα ως προς την οποιαδήποτε ηθική διάσταση, γιατί το πρόγραμμα είναι ξεκάθαρο. Δεν έγινε παρέμβαση, είναι, δηλαδή, από το γραφείο Κασαπίδη να σηκώσει τηλέφωνο ο Περιφερειάρχης στο ΚΕΠΑ, ΝΕΜ και λοιπά και να πει θέλω εκεί. Γιατί ακούστηκαν και αυτά, ότι έγιναν παρεμβάσεις στο πρόγραμμα. Εγώ αυτό δεν μου ξεκαθαρίσετε. Κύριε Βακρατσά, τόσο η διαδικασία ως προς την υποβολή των αιτήσεων, όσο και η διαδικασία της αξιολόγησης, όσο και η διαδικασία της βαθμολόγησης, περιγράφεται λεπτομερώς την πρόσκληση του προγράμματος. Μάλιστα. Οποιαδήποτε παρερμηνία, παρατυπία μπορεί όποιος θέλει να τη διαπιστώσει αν συνέβη, και δημοσίως το λέω, εδώ είμαστε και δημοσίως να αποτυπωθεί. Δεν υπήρξε και δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει κάποια παρέμβαση, γιατί και οι όροι και τα κριτήρια και η ΚΑΔ περιγράφονται είτε από υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ενσωματώσαμε, είτε από τις προποθέσεις του προγράμματος που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόνη συμμετοχή της περιφέρειάς μας ήταν να δώσουμε τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να τρέξουμε γρήγορα τη διαδικασία. Μάλιστα. Όλα τα άλλα για ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα εκχωρήθηκε όπως συνηθίζεται, έτσι. Δεν ήταν δικιά μου επινόηση, ήταν μια διαδικασία που παγίως γίνεται από τη διαχειριστική. Τέτοιου είδους προγράμματα επιχειρηματικότητας εκχωρούνται στον ενδιάμεσο φορέα, όπως λέγεται, στη Θεσσαλονίκη, που είναι ο οργανισμός που έχει ιδρυθεί από τα επιμελητήρια, από τα περισσότερα επιμελητήρια της χώρας. Άρα είναι ο οργανισμός της αγοράς για να στηρίξει ακριβώς τις επιχειρήσεις της αγοράς. Νιώθετε ότι απολογίστε όλες αυτές τις μέρες, κύριε Κασαπίδη, κύριε Περιφερειάρχα? Νιώθω, κύριε Βακρατσά, ότι οφείλω να επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μας και να τους παρουσιάσω κάποια πράγματα απλά και ξεκάθαρα και κατανοητά, για να μην έχει την αίσθηση κάποιος ότι αδικήθηκε, πολύ δε περισσότερο με παρέμβαση της περιφέρειας και μου προσωπικώς, και την όποια πικρία δικαιολογημένα μπορεί να νιώθει κάποιος βλέποντας τα αποτελέσματα, κάποιοι εγκρίθηκαν, κάποιοι δεν εγκρίθηκαν, όσοι εγκρίθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπονταν από το πρόγραμμα και δεν υπήρχε δυνατότητα της όποιας παρέμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, να σας απαντήσω και κατά τη διαστολή, οποιαδήποτε παρέμβαση μπορούσε να προκαλέσει κάποια ευνοϊκή μεταχείριση είναι προσβλητέα νομικά και θα οδηγούσε και τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή στα δικαστήρια. Και αυτό δεν υπήρχε καμία πρόθεση ούτε να το επιτρέψω ούτε να το προκαλέσω. Άρα αυτό που νιώθω είναι την ίδια αγωνία με τους συμπολίτες μας, γιατί τρέξαμε γρήγορα κάποιες διαδικασίες, και την ίδια ανησυχία για να εκταμιεύσουμε και άλλα χρήματα για να δώσουμε στο σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Και να το πούμε και αυτό, έχουμε πάρει, είπαμε, τη δέσμευση του Υπουργού και έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε και άλλα χρήματα. Γιατί είδαμε τους βουλευτές, ήταν, συναντήθηκαν οι τέσσερις βουλευτές, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Πάτσης και ο κύριος Αντωνιάδης με τον κύριο Γεωργιάδη. Είχαν μια συνάντηση, τους είχατε και εσείς μαζί σε τηλεδιάσκεψη τους βουλευτές,
και μήπως δούμε να έρχονται τα χρήματα. Ζήτησα και από τους βουλευτές και σε νωρίτερο χρόνο να πιέσουν και αυτοί με τη σειρά τους, καθημερινά είναι κάτω στην Αθήνα, κοντά με τους υπουργούς, να ζητήσουν πιο πιεστικά, να τρέξουν πιο γρήγορα αυτά τα κονδύλια μέσω του προγράμματος της κυβέρνησης. Για τη Δυτική Μακεδονία είχαμε και μια τηλεδιάσκεψη την Κυριακή για το θέμα αυτό, οπότε τους ενημέρωσα όλους όσοι συμμετείχαν και την επόμενη μέρα, μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα πήγαν και στον κύριο Γεωργιάδη και ασκήσαν αυτή την πίεση. Μάλιστα. Τώρα, πώς απαντάτε και στην αντιπολίτευση, η οποία, παράδειγμα, μιλάει για θέμα νομιμότητας και ζητάει τις παρετήσεις των αντιπεριφερειαρχών. Η κυρία Ζαμπιλάδου σε μια συνέντευξη χθες ζήτησε την παρέτηση του αντιπεριφερειάρχη αρμόδιου για το ΕΣΠΑ. Και είδαμε ότι στη συνέντευξη που παραχωρήσατε τους καλύψατε, δηλαδή την πλήρη στήριξή σας στους συνεργάτες σας. Και αν υπάρχει θέμα νομιμότητας, υπάρχει θέμα νομικό, κύριε Περιφερειάρχα, για να το κλείσουμε το ζήτημα αυτό και κάποια στιγμή να δούμε και άλλα θέματα στην πορεία της συνέντευξης. Θέμα νομιμότητας δεν υπάρχει για κανέναν από αυτούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Διετέλεσαν και διαταλούν επιχειρηματίες ή συγκεκριμένοι αντιπεριφερειάρχες, στους οποίους αναφέρεστε εδώ και πολλά χρόνια πριν να ασχοληθούν με την πολιτική, καταξιωμένοι στο χώρο τους. Ήταν και ένα κριτήριο επιλογής, αν θέλετε, να τους ζητήσουν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο για να δώσουμε και βήμα στους επιχειρηματίες μέσα από τα τοπικά θεσμικά όργανα. Και ως προς αυτό που με ρωτάτε, ως προς την νομιμότητα και με τη διάσταση της ηθικής που θέτουν πρόσωπα της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα για ακόμη μια φορά να πω, κύριε Βακρατσά, ότι το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό. Ναι. Πολύ δε περισσότερο στην περιφέρειά μας, όπου δοκιμάζεται από μια πρωτόγνωρη κρίση οικονομική, από μια πρόκληση μεγάλη της απολιγνητοποίησης και από μια παρατεταμένη τοτική πορεία του δεύτερου μεγάλου εργοδότη αυτού της Γούνας. Οπότε κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ή να αδικήσει κάποιον εργαζόμενο ως προς το δικαίωμα στην εργασία για να θρέψει την οικογένειά του. Όλοι οι επιχειρηματίες και αυτοί στους οποίους αναφερόμαστε τρέφουν πολλές οικογένειες με τις επιχειρήσεις τους. Η όποια διάκριση μεταξύ των εργαζομένων δεν είναι ηθική. Ανήθικο, κύριε Βακρατσά, είναι να έχεις εργαζόμενους και να μην τους αμείβεις όπως προβλέπετε. Ανήθικο είναι να έχεις εργαζόμενους και να μην τους ασφαλίζεις, κύριε Βακρατσά. Μάλιστα. Ανήθικο, επιτρέψτε μου, ανήθικο είναι να μην είσαι εντάξει με τις φορολογικές σου υποχρεώσεις, να μην κόβεις αποδείξεις στις επιχειρήσεις. Ανήθικο είναι να παρακρατείς τα δώρα των εργαζομένων και να τους βάζεις να υπογράφουν ότι τα παίρνουν. Ανήθικο είναι να αμείβονται κάποιοι επαγγελματίες από συλλογικά όργανα ακόμα και του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς αποφάσεις συλλογικών οργάνων, κύριε Βακρατσά. Ανήθικο είναι κάποιες επιχειρήσεις να τελούν σε λύση ή σε καθάριση και να έχουν τέτοιες συνεργασίες. Αυτό που δεσμεύομαι ενώπιον όλων των επιχειρηματιών, των συμπολιτών μας και των εργαζομένων, και καλό και την αντιπολίτευση εδώ, να συστρατευθεί σε έναν αγώνα για την αποκατάσταση της όποιας, λέω εγώ, όποιας πιθανής τέτοιας αδικίας φανεί, παρουσιαστεί, αποκαλυφθεί και να σταματήσουμε τέτοια φαινόμενα ενοικιαζόμενων εργαζομένων στον τόπο μας που πάσχουμε από την ανεργία εδώ και 15 χρόνια για να μπορέσουμε να τη θεραπεύσουμε. Αλλιώς με τέτοιου είδους φαινόμενα και πρακτικές δεν πρόκειται να σηκώσουμε την οικονομία μας. Και είμαι αποφασισμένος πάνω σε αυτό τον τομέα, τον ιερό της εργασίας, και καλό όλες τις πλευρές του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων των συμβουλίων, των δημοτικών και όλων των συλλογικών οργάνων, αυτό να μας ενώσει και να συστρατευτούμε για να προστατεύσουμε το δικαίωμα της εργασίας με όλα τα νόμιμα δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Και οτιδήποτε παρουσιαστεί, μαζί, ενωμένοι, να το αντιμετωπίσουμε, και καλό, κύριε Βακρατσά, και όλα τα μέσα να είναι μαζί σε αυτόν τον αγώνα και οτιδήποτε τέτοιο παρουσιαστεί, και προχθές, να το αποκαλύπτουμε για να σταματήσουν τέτοια νοσηρά φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία. Άρα οι δύο συγκεκριμένοι αντιπεριφερειάρχες, συνεργάτες σας, παραμένουν υπό την στήριξή σας και είναι συνεργάτες. Άρα δεν προχωράτε σε κάποια παρέτηση όπως ζητάει η αντιπολίτευση, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Συνεχίζουμε, κύριε Βακρατσά. Μάλιστα. Όπως σας είπα. Ωραία. Τώρα να φύγω από το θέμα αυτό και θα περιμένουμε να βγει και το επόμενο πρόγραμμα, να χρηματοδοτηθούν και άλλες έτσι επιχειρήσεις. Είχατε και κάποιες συναντήσεις και με τους εμπορικούς συλλόγους και χθες. Είδαμε και κάποιες ανακοινώσεις. Τι τους είπατε τους εμπορικούς συλλόγους και τις επαφές που έχετε τώρα, κύριε Περιφερειάρχα?
Μια επικοινωνία που σας είπα, όπως την νιώθω ότι θέλω να την κάνω με όλους τους συμπολίτες μας, για να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και να προστατεύσουμε τον κόσμο που αισθάνεται αυτή την πικρία ή αυτή την οργή από φωνές παραπληροφόρησης που τους παρασύρουν σε άλλες συμπεριφορές που αργότερα θα το μετανιώσουν ως προς τις ψευδείς ειδήσεις που κάποιοι διασκορπίζουν θέλοντας να καλλιεργήσουν ένα κλίμα εντάσεως. Αυτή την περίοδο θεωρώ ότι, όπως σας είπα, η Περιφερειακή Αρχή είναι προσιλωμένη στη διεκδίκηση επιπλέον κονδυλίων για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν πληγεί κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας, και εκεί είμαστε επικεντρωμένοι. Ωστόσο, στα όργανα, τα συλλογικά, με διάφανο και κρυστάλλινο τρόπο η γλώσσα της αλήθειας θα αποτυπώνεται και θα εκφράζεται. Και οι πολίτες θα κρίνουν ποιος είναι αυτός που λέει την αλήθεια και αγωνίζεται για να λυθεί το πρόβλημα και να ανακουφιστεί η πληγή που έχει δημιουργηθεί, και ποιος είναι αυτός που θέλει να συσκοτίζει τις καταστάσεις για ίδιο όφελος, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο σε μια δύσκολη, ευαίσθητη περίοδο για αυτούς που νιώθουν αυτή την πικρία, για να το εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο φαντάζεται κάποιος. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, και εγώ προσωπικά, δημοσίως και μαζί με τους συμπολίτες μας, θα αγωνιστούμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και θα τα λύσουμε. Είναι κάτι που θα περάσει ο κορονοϊός. Θα έρθουν οι μέρες της κανονικότητας και εκεί έχουμε να ξεδιπλώσουμε ήδη από τώρα πολλά πράγματα πολύ ευνοϊκά και για τον τόπο μας και ειδικότερα και για τις επιχειρήσεις και για την ανάπτυξη που όλοι ευαγγελιζόμαστε, αλλά δυστυχώς παραμένουμε ουραγοί των εξελίξεων εδώ και 15 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα να έρθω στην απολιγνητοποίηση, να αλλάξουμε κλίμα, να φύγουμε από το θέμα αυτό. Πού βρισκόμαστε, κύριε Περιφερειάρχα? Βλέπουμε ότι έχει παγώσει λίγο το θέμα, δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα. Δεν βλέπουμε έτσι πολλά ζητήματα να ανακοινώνονται από την κυβέρνηση. Τι νεότερο έχουμε? Γιατί το 23 είναι αύριο και μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάτι νεότερο για την περιοχή. Υπάρχει μια αγωνία μεγάλη σε όλους τους τοπικούς φορείς εδώ της περιοχής. Είμαστε στο στάδιο που γίνεται πλέον η συζήτηση για τα εδαφικά σχέδια. Γίνεται μια διαβούλευση με τοπικούς φορείς υπό την αιγίδα του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης του κυρίου Κιάννα, για να μπορέσουμε μαζί με την Επιτροπή Δίκες Μετάβασης υπό τον κύριο Μουσουρούλη να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία για το τι ακριβώς δηλαδή θα οργανωθεί σε αυτούς τους χώρους των εδαφών, τα σχέδιά τους δηλαδή, τα εδαφικά σχέδια για την επόμενη μέρα στην περιφέρειά μας. Αυτό θα λάβει χώρα και σε μια ξεχωριστή συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε, τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου. Τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή, όπως σας είπα, των τοπικών φορέων, και θα γίνει μια εκτενής και σε βάθος συζήτηση για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό για το συγκεκριμένο θέμα. Συνολικά για την απολιγνητοποίηση, είναι αλήθεια ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει μια δυσκολία ως προς την επικοινωνία, ωστόσο οι επιτροπές οι αντίστοιχες δουλεύουν και από το χώρο τους και μέσω και της τεχνολογίας έχουμε την επικοινωνία. Αυτό που έχει πάει πίσω είναι τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά αν θέλετε, όπου θα λάμβαναν χώρα στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι το 2023 για να καλυφθούν αυτή η περίοδος από κάποια χρήματα προγραμμάτων που θέλουμε να ρίξουμε στην αγορά μέχρι να έρθει το μεγάλο πρόγραμμα αυτό της απολιγνητοποίησης μετά το 2023. Ωστόσο, στο κομμάτι αυτό της απολιγνητοποίησης θέτουμε εμφατικά διαρκώς τις 15 διεκδικήσεις μας που είχαμε θέσει και κατά την έγκριση του σχεδίου δίκες μετάβασης, καταθέτοντας την ένστασή μας, και ζητούμε εκ νέου από τους υπουργούς, τους νέους υπουργούς που ανέλαβαν μετά τον ανασχηματισμό, να υιοθετήσουν αυτές τις διεκδικήσεις που θα βοηθήσουν να γίνει με καλύτερο τρόπο, πιο ομαλό, πιο δίκαιο, πιο ρεαλιστικό η μετάβαση και η απολιγνητοποίηση. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω και να πω ότι όσο δεν βλέπουμε να εφαρμόζονται στην πράξη όλα αυτά τα μέτρα που θα δημιουργήσουν τις προποθέσεις για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα, εμείς όλο ένα και περισσότερο θα πιέζουμε για την μετάβαση του χρόνου της απολιγνητοποίησης. Ναι, να μην πάει το 23, να πάει πιο μετά ισότιμα, τουλάχιστον. Ισότιμα, μέχρι ότου αυτή η αρχή που θέσαμε από την πρώτη στιγμή
να ισχύσει. Όσες θέσεις εργασίας χάνονται, ταυτόχρονα τόσες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται. Και εδώ, ας μου επιτρέψετε κύριε Βακρατσά, είναι πρώτη προτεραιότητα μια βαριά αμέλεια του παρελθόντος να στήσουμε τις ΒΠΕ. Η Δυτική Μακεδονία, όπως το έχω ξαναπεί, δυστυχώς είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που δεν έχει οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές όπως θα έπρεπε ή θα τέριαζε στην περιφέρεια που είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα και στους νέους ανθρώπους στην Ευρώπη. Θα δούμε την απεμπλοκή της ΕΤΒΑ ΒΠΕ από τις ΒΠΕ. Γιατί το ζητάτε εσείς, αλλά μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε. Έχω αυτές τις μέρες, αύριο και μεθαύριο, συναντήσεις με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΠΕ, ο οποίος θα είναι στην περιφέρειά μας, μετά από επανειλημμένες οχλήσεις και πιέσεις για να βρεθεί λύση και στη ΒΠΕ της Κοζάνης. 26 χρόνια, κύριε Βακατσά. Ναι. 26 χρόνια η Κοζάνη δεν έχει ΒΠΕ. Η πρωταθλήτρια της ανεργίας στην Ελλάδα δεν έχει ΒΠΕ. Ομοίως η Φλόρινα έχει μία τύπου ΒΠΕ χωρίς βασικές υποδομές που είναι αποτρεπτική για τις επιχειρήσεις. Η Καστοριά έχει μία ΒΠΕ ολοκληρωμένη, πανάκριβη ιδέα, οπότε είναι μη ελκυστική για επενδύσεις. Τα Γρεβενά δεν έχουν, άρα πάμε να καλύψουμε κενά δεκαετιών του παρελθόντος. 38 χρόνια η ΒΠΕ της Φλόρινας καρκινοβατή. Αυτό τρέχουμε να διορθώσουμε μέσα στο χρόνο που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση της περιφέρειας και πιστεύω μέσα στο 2021 θα το έχουμε τακτοποιήσει ώστε από το 2022 και μετά με αυξημένα κίνητρα επενδυτικά μέχρι και 60% για τις μικρές επιχειρήσεις κατά το νέο χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων που ζητήσαμε και διεκδικήσαμε να ισχύσει για τη Δυτική Μακεδονία, τεκμηριώνοντας αναλόγως για ποιο λόγο πρέπει να ισχύσει αυτό, τουλάχιστον μέχρι 60% και διεκδικούμε ένα ακόμα 10% επιπλέον για όλη τη Δυτική Μακεδονία, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς των κινήτρων με επενδύσεις που θα έρθουν από το 2022 και μετά, αλλά δεν έχουν χώρο σήμερα που να σταθούν, κύριε Βακρατσά. Είναι μια τεράστια αμέλεια ως προς τη μέρημνα για την επιχειρηματικότητα, το τονίζω αυτό, που γινόταν κατά το παρελθόν, που δεν γίνονταν δηλαδή, και ήρθαμε εδώ και 1,5 χρόνο και προσπαθούμε ως ύψιστη προτεραιότητα να τη θεραπεύσουμε και αυτή. Να το δούμε και αυτό, να γίνει επισημένο για να προχωρήσουν οι ΒΠΕ. Ναι. Για να καταδείξω ότι στεκόμαστε δίπλα στον τομέα αυτόν, στην επιχειρηματικότητα, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από εκεί θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις θέσεις εργασίας και το εισόδημα που θα χαθεί με την απολιγνητοποίηση. Να δούμε και άλλα δύο ζητήματα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο και γιατί και εσείς έχετε βαρύ πρόγραμμα. Φωτοβολταϊκά. Λέτε όχι στην άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία, πήρατε και απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά εδώ βλέπουμε τα φωτοβολταϊκά να προχωράνε. Και ειδικά ο Δήμος Κοζάνης εδώ να μην λέει όχι, να λέει ναι σε ένα σωρό επενδύσεις. Και δέχεστε και κριτική ως Περιφερειακή Αρχή, γιατί δεν συνενείτε. Ποια είναι η άποψή σας? Εδώ βλέπουμε που γίνονται πολλά φωτοβολταϊκά στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Υψηλάντη. Δεχόμαστε και έναν πόλεμο, κύριε Βακρατσά, πέραν από αυτό που φαίνεται. Σας ενοχλεί αυτό, γιατί και στα social media δέχεστε έναν πόλεμο μέσα εκεί και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι είμαστε και ως Περιφερειακή Αρχή και ο ίδιος προσωπικά, αλλά και ως Περιφέρεια, βάλαμε σαν μια στρατηγική, βασική στρατηγική προτεραιότητα να γίνουμε μια πράσινη περιφέρεια και να γίνουμε μάλιστα πρώτοι από όλες τις άλλες περιφέρειες της πατρίδας μας. Και αυτό θα το πετύχουμε αξιοποιώντας αυτή την τεχνολογία. Όμως, όχι με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάπτυξή της στην περιφέρειά μας. Δηλαδή, όχι με άναρχο τρόπο, όχι με ασχεδίαστο και όχι με τόσο επιθετικό που δυστυχώς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες άλλων κλάδων που επίσης θέλουμε να τους αναπτύξουμε. Δηλαδή, τελευταία, όπως είδατε, αντιδράσαμε έντονα στην πρόταση των πλωτών στη Λίμνη Πολυφίτου και εδώ είμαστε απόλυτοι. Δεν δεχόμαστε τα πλωτά φωτοβολταϊκά. Προχωράει όμως, κύριε Κασταπίδη. Δεν προχωράει, γιατί ήδη έχουμε καταθέσει αντιρρήσεις με δικιά μας πρωτοβουλία και πρώτη το αναδείξαμε το θέμα ως Περιφερειακή Αρχή και με την νομικό μου σύμβουλο, την κυρία Μπίνα, καταθέσαμε τις αντιρρήσεις άριστα νομικά τεκμηριωμένες που καθήλωσαν αυτή τη διαδικασία και να σας πω και κάτι. Η ίδια η ΔΕΗ πήρε αυτά τα επιχειρήματα τα νομικά και τα αξιοποιεί για δικιά της χρήση. Η ΔΕΗ διαφωνεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πιέζουμε με τον καλύτερο τρόπο και στον τομέα των πλωτών αλλά και στον τομέα των επιφανειών της ξηράς ώστε να μην γίνει με τον τρόπο που γίνεται διότι προσβάλλονται όχι μόνο οι αλλοίς
οι επιχειρήσεις του τουρισμού, αλλά και οι κτηνοτρόφοι ή και άλλες δραστηριότητες που θέλουμε να αναπτύξουμε. Γιατί δηλαδή δεν είναι επενδυτής ή επιχειρηματίας ο κτηνοτρόφος που έχει κάνει το στάβλο του, τις εγκαταστάσεις του πάνω στα βοσκοτόπια της Δυτικής Μακεδονίας, βγάζει την άριστη πρώτη ύλη για να γίνει το τελικό προϊόν. Δηλαδή, δημοτικά συμβούλια δίνουν άδειες. Και ειδικά εδώ στο Δήμο Κοζάνης, είδαμε ότι προχωράν πολλές τέτοιες επενδύσεις. Εσείς δέχεστε κριτική, δεχτήκατε κριτική. Κοιτάξτε. Και σας χτυπάνε σε αυτό το θέμα. Και γιατί έχετε άλλη άποψη. Και εδώ ευτυχώς συγκλίνουν όλοι οι Δήμοι, οφείλω να πω, τουλάχιστον αυτό έχουν καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ως προς την τακτοποίηση, τη δημιουργία ενός ειδικού χωροταξικού των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, γιατί κινδυνεύουμε να γεμίσουμε με 400-500.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά. Θα πάμε από το ένα μονοπόλιο στο άλλο μονοπόλιο. Και αυτό δεν είναι καλό ούτε για τον τόπο μας, πολύ δε περισσότερο για την οικονομία μας. Εμείς θέλουμε θέσεις εργασίας, θέλουμε τα αγαθά που θα προκύψουν από αυτή την τεχνολογία να προστεθούν ως αξία στην οικονομία μας, να πρασινίσει η οικονομία μας, το ρεύμα που θα παράγεται να κινεί παραγωγικές διαδικασίες στη Δυτική Μακεδονία, ώστε τα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες να είναι πράσινα. Και αυτό το πράσινο πιστοποιητικό, κύριε Βακρατσά, που θα είναι απαιτητό από τις διεθνείς αγορές σύντομα, σε 2 χρόνια θα το δούμε, και το λέμε από τώρα, μια επισήμανση, το πράσινο πιστοποιητικό, φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες που θέλουμε και προτάσουμε να ενσωματώσουμε στην οικονομία μας και στην περιφέρειά μας, θα είναι εντελώς απαραίτητες, όμως με οργανωμένο τρόπο. Και πάνω σε αυτό να πω, γι' αυτό κάναμε και την πρώτη ενεργειακή κοινότητα στην Ευρώπη, η μόνη περιφέρεια που την έκανε και την κάναμε πρώτη μαζί με τους Δήμους, μαζί με το Πανεπιστήμιο, είναι η Δυτική Μακεδονία, ώστε η ενεργειακή κοινότητα να απορροφήσει ισχυρά ανταποδοτικά ωφέλη από αυτές τις επενδύσεις που θα γίνουν με τάξη και με τις προϋποθέσεις που προανέφερα, με ένα σχεδιασμό, αλλά και με τη συμμετοχή των οργάνων των τοπικών αποφασιστικά στη λήψη των αποφάσεων. Τότε και μόνον αυτές οι επενδύσεις θα επιτρέπονται και ένα ποσοστό, διεκδικούμε το 25%, να το πούμε και αυτό, από την παραγόμενη ενέργεια να ενσωματωθεί μέσω της ενεργειακής κοινότητας στην τοπική μας οικονομία και κοινωνία. Δηλαδή, με απλά λόγια, να μηδενιστεί το ενεργειακό κόστος των Δήμων ως προς τα αντλιοστάσια που αντλούν το νερό και διακινείται μέσα στα δίκτυα, να μηδενιστεί το ενεργειακό αποτύπωμα στα δίκτυα τα αρδευτικά της περιφέρειάς μας, ώστε να κάνουμε πιο φθηνά τα προϊόντα μας και πιο πράσινα, να μηδενίσουμε το ενεργειακό κόστος, να το μειώσουμε μάλλον καλύτερα στις ΒΠΕ, ώστε να είναι πράσινες οι ΒΠΕ μας και τα προϊόντα που θα παράγονται, τις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν εδώ και γι' αυτόν τον λόγο θα ελκύονται στην περιφέρειά μας, να είναι πιο ανταγωνιστικά. Άρα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, έχουμε μια πίστη και πεποίθηση για αυτή την προοπτική ότι μπορούμε να την κάνουμε πράξη στη Δυτική Μακεδονία και θέλουμε να την κάνουμε πρώτη. Και αυτό, αν θέλετε, συνάδει με το όραμα του Πρωθυπουργού και ζητούμε από τον Πρωθυπουργό να μας στηρίξει σε αυτή την διεκδίκηση που έχουμε, ώστε και η μετάβαση να γίνει ομαλά και ισόρροπα, αλλά και αυτή η ενσωμάτωση της τεχνολογίας να γίνει με τόσο καινοτόμο τρόπο στην περιφέρειά μας, ώστε να καλύψει και πολλά από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, κυρίως με την ανεργία, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωραία, επειδή είμαι στον Πρωθυπουργό, πότε θα σας δούμε, στον κύριο Μητσοτάκη, στο Μαξίμο? Κοιτάξτε, ο προηγούμενος περιφερειάρχης ήταν συνέχεια στο Μαξίμο, ο κύριος Καρυπίδης με τον κύριο Τσίπρα κλπ. Ο Γιώργος ο Κασαπίδης θα χτυπάει την πόρτα του Μαξίμου, θα χτυπάει την πόρτα του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ζητάει και να διεκδικεί για την περιοχή? Αυτό κάνουμε, κύριε Βακρατσά, και μάλιστα και με τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Σκέρτσο. Έχουμε τακτική επικοινωνία, τους μεταφέρω ακριβώς τα ζητήματα που μας απασχολούν και δεν είναι θέμα μόνο του Περιφερειάρχη. Εγώ θέλω να σας πω, αυτή την διεκδίκηση τη μοιράζομαι μαζί με τους συμπολίτες μας, ούτως ώστε αυτή την έκφραση των κοινών ανησυχιών και διεκδικήσεων να μην τις μονοπολεί κάποιος αποκλειστικά. Ναι, μπαίνει μπροστά ο Περιφερειάρχης, διεκδικεί στο όνομα όμως των Δυτικομακεδόνων. Δεν μιλάω εξ ονόματός μου, μιλάω εξ ονόματος των Δυτικομακεδόνων, που το λέω και το επισημαίνω, και πρόσφατα στα Τρίκαλα που ήμασταν στην παρουσίαση του Ε65. Άλλο ένα μεγάλο έργο που θα φέρει τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στην Αθήνα και πιο κοντά σε ευνοϊκές εξελίξεις. Εκεί λοιπόν επεσήμανα ότι η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρεια που νοσεί από την ανεργία εδώ και 15 χρόνια, η πιο αρεκοατικημένη περιφέρεια της Ελλάδας, η περιφέρεια με τη χαμηλότερη επιχειρηματικότητα και καινοτομία σε επίπεδο ευρωπαϊκό,
με τα σοβαρότερα δημογραφικά προβλήματα, χαιρετίζει αυτό το έργο, αλλά και πολλά άλλα έργα που θέλουμε και στο πλαίσιο των βασικών υποδομών που δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, είτε είναι ο κάθετος άξονας της Εγνατίας, είτε είναι ο σιδηρόδρομος, είτε είναι η ΒΠΕ που προανέφερα, είτε είναι τα αεροδρόμια μας, είτε είναι τα υδατοδρόμια, ώστε να καταστήσουμε τη Δυτική Μακεδονία μια πύλη εισόδου ή εξόδου, αν θέλετε, της χώρας προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Ένα μεγάλο εμπορευματικό κέντρο με όλες αυτές τις προκλήσεις που θέλουμε να απαντήσουμε θετικά στην πράξη, αλλά και με την ενσωμάτωση όλων αυτών των τεχνολογιών που θα μας καταστήσουν και μια πράσινη περιφέρεια και μια ψηφιοποιημένη περιφέρεια και μια έξυπνη λειτουργικά περιφέρεια, ανθρωποκεντρική περιφέρεια, με έμφαση τα άτομα με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις, μια καθαρή περιφέρεια περιβαλλοντικά τόσο στο αστικό όσο και στο αγροτικό περιβάλλον, ώστε να δώσουμε αυτό το στίγμα πώς θέλουμε τη Δυτική Μακεδονία σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια. Ωστόσο τώρα ο αγώνας είναι να στηρίξουμε τις επιχειρηματίες που πονάνε, που έχουν πληγεί βαρύτατα. Αυτή είναι η προτεραιότητα, πέρα και πάνω από όλα όσα είπαμε. Επικεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις, καθώς επίσης και για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Το τονίζουμε για ακόμη μια φορά, θέματα, πρέπει να προσέξουμε ειδικά στον κορονοϊό, γιατί βλέπουμε ότι τα περιοριστικά μέτρα δημιουργούν σοβαρότερα προβλήματα. Άρα προσέχουμε στον κορονοϊό και διεκδικούμε και θα το πετύχουμε, κύριε Βακρατσά, να έχουμε και αυτά τα κονδύλια για να ανακουφίσουμε στο μέτρο του δυνατού όλους τους συμπολίτες μας που αναξίως, χωρίς να τους αξίζει, έχουν υποστεί τις συνέπειες της πανδημίας. Είναι πολλά τα ζητήματα, θα τα θέσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί θέλει πολύ χρόνο. Τώρα να κλείσω, το Σεπτέμβριο του 2021 θα δούμε αλλαγές, κύριε Περιφερειάρχα, στο περιφερειακό σχήμα. Το σκέφτεστε, δεν το σκέφτεστε, γιατί εντάξει, είδαμε αρκετές αλλαγές την τελευταία περίοδο σε δήμους κλπ. Θα προχωρήσει τις αλλαγές ο Γιώργος ο Κασαπίδης και στους αντιπεριφερειάρχες, στους θεματικούς, στους χωρικούς, στην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι σκέφτεστε, να κλείσω με αυτό, να αλλάξουμε λίγο έτσι. Κύριε Βακρατσά, εκτιμώ ότι οι αλλαγές που ζούμε είναι οι σοβαρότερες αλλαγές που ζήσαμε στη ζωή μας, όχι μόνο εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Ναι, κανείς δεν περίμενε. Ναι. Και γενικότερα. Ποιος περίμενε αυτή την πανδημία, αυτόν τον λοιμό. Και τον εκκλεισμό μας, γιατί έτσι είμαστε. Γιατί να στέλνεις μήνυμα για να πας κάπου, αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Ναι, είναι, είναι απότοκο του λοιμού, αυτού που ιστορικά διαβάζαμε τότε την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, τι συνέβαινε, το ζούμε όμως τώρα και κανένας δεν το φαντάζονταν. Ποιος περίμενε στη Δυτική Μακεδονία ότι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο η απολιγνητοποίηση. Ναι. Ποιος περίμενε να φτάσει ο κλάδος της Γούνας σε αυτό το επίπεδο. Ποιος περίμενε, κύριε Βακρατσά, αυτές τις, την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που ζούμε και στη Δυτική Μακεδονία. Άρα όλες αυτές τις δυσκολίες. Ποιος περίμενε, κύριε Βακρατσά, αυτές τις ελλείψεις που έχουμε στην περιφέρειά μας. Το κτίριο της Νομαρχίας Κοζάνης δεν είναι νόμιμο, κύριε Βακρατσά. Το κτίριο της Νομαρχίας Καστοριάς δεν είναι νόμιμα. Πολλά δημόσια κτίρια δεν έχουν πολεοδημικά τακτοποιηθεί, με αποτέλεσμα να τελούν σε παράνομο καθεστώς και οποιαδήποτε ζημία ή οποιοδήποτε ατύχημα να ενοχοποιεί τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τέτοιες εκκρεμότητες πάμπολες, για να μπορέσουμε πάνω σε αυτά να χτίσουμε τη νέα προοπτική. Αυτά ήταν και κάποια πράγματα που όφελα να είχαν τακτοποιηθεί χρόνια πριν, ωστόσο αγωνιζόμαστε όλο το διάστημα αυτό που πέρασε να τακτοποιήσουμε τέτοιες εκκρεμότητες. Εμφανίζονται ξαφνικές εξελίξεις που και αυτές θέλουν την αντίστοιχη αντιμετώπιση και προσπαθούμε να αναλώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτές τις βασικές προτεραιότητες για να μπορέσουμε να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν μου απαντήσατε όμως αν θα προχωρήσετε σε αλλαγές. Εκεί ήθελα να πω ότι οι αλλαγές που ζούμε είναι τόσο πυκνές και τόσο σοβαρές που δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μέχρι το Σεπτέμβριο, κύριε Βακρατσά. Ειλικρινά σας λέω, έχω αναλάβει να πω και αυτό γιατί είναι σημαντικό και φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα φαινόμενα στο μέλλον. Ως πρόεδρος της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή στην ΕΜΠΕ, έχω αναλάβει το συνολικό σχέδιο της χώρας για την προστασία από την κλιματική αλλαγή, είτε για τα θέματα τα πλημμυρικά, είτε για τα θέματα των έκτακτων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, όπου βλέπουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Εδώ λοιπόν δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η άνοιξη. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε φοβερές καταστροφές στα δέντρα και στις καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία από τον παγετό που μας πέρασε.
Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η άνοιξη. Δεν ξέρουμε το καλοκαίρι. Άρα, επειδή ζούμε περίοδο έντονων αλλαγών, ας είμαστε υγιείς πρωταθώς μέχρι το Σεπτέμβριο. Και βλέπουμε. Και σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο χρόνο τους. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West και να ευχηθούμε να δούμε θετικά για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το επόμενο διάστημα. Η πανδημία μας έχει παγώσει κάποια ζητήματα, αλλά τουλάχιστον να τα προχωρήσετε και να δούμε να προχωράνε για την περιοχή μας, κύριε Περιφερειάρχα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βακρατσά, και σαφώς αγωνιζόμαστε για αυτές τις θετικές εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Περιφερειάρχα. Σας ευχαριστώ.